Κύριε Δημητρίου, κύριε Γενική Διευθυντή της Ρωσίας Ουκρανίας, εδώ στις ρωσόφωνες χώρες, κάνετε δουλειά βλέπω, ε. Πέστε μας, σήμερα είναι η πρώτη μέρα, η δεύτερη μέρα εδώ στην έκθεση, στο ITM. Ήθελα τα σχόλιά σας, θέλω να μου μιλήσετε πώς ήταν χθες τα εγγένεια. Πέστε μου τα νέα σας. Αγαπητέ Γιώργο, πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που δίνεις σε εμένα να επικοινωνήσω με τους αναγνώστες, με το τηλεοπτικό κοινό, για να ενημερώσουμε πώς θα έχουν τα πράγματα για το 2012 από τη ρωσική αγορά. Όντως, στη ρωσική αγορά γίνεται μια διαχρονική προσπάθεια προβολή της Κύπρου. Ξεκινώντας από τον Φεβρουάριο, όταν ήταν εδώ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Αλέκος Ρουντιώτης και ο κύριος Μιχάλης Μεταξάς, διευθυντής του τμήματος προβολής, είχαν γίνει οι πρώτες επαφές με τους βασικότερους και κυριότερους συνεργάτες μας από τη Ρωσία, όπου εφάνηκε ότι το 2012 θα είναι μια πολύ καλή χρονιά τουριστικών αφήξεων από την Κύπρο και αναμένουμε ότι ο αριθμός μας θα είναι γύρω στις 400.000 κόσμο. Όπως έχετε πει, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια προβολής της Κύπρου όπως κάθε χρόνο, με πρώτον και μεγαλύτερον γεγονός την Eton Market, που είναι ένα βασικό τουριστικό γεγονός. Η Κύπρος λαμβάνει μέρος σε αυτήν την έκθεση με το περίπτερο που είμαστε εδώ, 100 τετραγωνικά μέτρα. Φιλοξενούμε αρκετές επιχειρήσεις από την Κύπρο, όπου δίνεται η δυνατότητα να προβάλλουν το προϊόν της Κύπρου. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια προβολής της Κύπρου, θα συνεχίσουμε με τη συμμετοχή μας στην MITT, στη συνέχεια στην τουριστική έκθεση του Κιέβου και θα ολοκληρώσουμε αυτή την εντατική προσπάθεια της ανοιξιάτικης προσπάθειας προβολής της Κύπρου στην Αγία Πετρούπολη. Παράλληλα, μεσολαβούν αρκετές παρουσιάσεις του τουριστικού προϊόντος και όλα αυτά ενισχύονται με την διαφημιστική εκστρατεία που έχει ήδη ξεκινήσει στη Ρωσία. Κύριε Δημητρίου, εγώ περίμενα σήμερα να ακούσω ότι θα ξεπεράσουμε το 500.000 Ρώσους φέτος στην Κύπρο. Και εσείς μου λέτε 400.000. Θέλω να πιστεύω ότι θα προσπαθήσετε για το 500.000. Το 500.000 θα το ξεπεράσουμε, αλλά όχι φέτος. Διαχρονικά, με συντονισμένη διαχρονική προσπάθεια, αυτός ο στόχος είναι εφικτός, όμως είναι ένας στόχος για τα επόμενα χρόνια. Τι meeting έχετε κάνει, τι προσπάθειες έχετε δημιουργήσει με τους πράκτορες εδώ στη Ρωσία, ώστε να έχουμε καλύτερες μέρες στην Κύπρο αυτή τη χρονιά που είμαστε? Οι συναντήσεις με τους βασικούς μας συνεργάτες από τη Ρωσία, από Μόσχα και Αγία Πετρούπολη, που καλύπτουν το 90% των αφήξεων για την Κύπρο, είχαν πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο στην παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντή του Τμήματος Μάρκετινγκ του κ. Μεταξά. Είχαμε μιλήσει για τους στόχους τους, για τον προγραμματισμό τους, όπου φαίνεται ότι ο στόχος των 400.000 είναι εφικτός. Η προσπάθεια τους φυσικά θα στηριχτεί με κοινή διαφημιστική προσπάθεια των προγραμμάτων τους από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Πώς πάμε με πτήσεις εδώ στη Ρωσία με Κύπρο? Ποιες είναι οι πτήσεις που κάνουν στην Κύπρο επίσκεψη? Έχουμε μια πολύ καλή σύνδεση. Από τόσο από Μόσχα όσο και από Αγία Πετρούπολη. Έχουμε πολύ καλά προγράμματα τουριστικά από διάφορες πόλεις της επαρχίας και το ενθαρρυντικό είναι ότι για φέτος θα έχουμε και νέες πόλεις από όπου θα πραγματοποιηθούν ναυλωμένες πτήσεις. Μπορείτε να μου ονομάσετε τις αερογραμμές που βάζουν πτήσεις για την Κύπρο? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα αεροδρόμια, είναι πάρα πολλές οι αερογραμμές που θα πετάξουν από τις επαρχιακές πόλεις. Όμως οι βασικοί μας συνεργάτες για την Κύπρο, οι βασικοί μας συνεργάτες στις αερογραμμές, όπως είναι γνωστό, είναι η Aeroflot, η Transaero και οι κυπριακές αερογραμμές και η Ρωσία. Αυτές οι τέσσερις, οι οποίες αερογραμμές δραστηριοποιούνται από διάφορες πόλεις της Ρωσίας. Θέλω να μου σχολιάσετε την έκδοση τουριστικός τύπος εδώ στη Ρωσία. Πώς κάνει, τι δουλεύει, έχει επικοινωνία με τον κόσμο, αν την παίρνει ο κόσμος με ευχαρίστηση? Κάντε μου ένα σχόλιο, έτσι κλείνοντας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια που καταβάλλετε διαχρονικά μέσω αυτού του πολύ ποιοτικού έντυπου, το οποίο πραγματικά είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για όλους μας, ειδικά όμως για τον Ρώσο καταναλωτή, από όπου μπορεί να αντλήσει ποιοτικές και αξιόπιστες πληροφορίες. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε.